Η ανασυγκρότηση των τοπικών δομών του κόμματος, η οποία προέκυψε μέσα από την εσωκομματική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε νέα πρόσωπα σε θέσεις γραμματέων. Έτσι λοιπόν, όπως σημειώνει και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης ΠΑΣΟΚ του Δήμου Παρανεστίου, θα πρέπει και οι υπόλοιποι, όσοι αποστασιοποιήθηκαν παλαιότερα από τον χώρο της κεντροαριστεράς, να ξεκινήσουν πάλι να την πλαισιώνουν και να την εμπιστεύονται. Από τη διαδικασία που έχει εξελιχθεί ομαλά, είναι ο καιρός που έχουν έρθει πάρα πολλοί καινούργοι, ας το πούμε καινούργοι, βέβαια ήταν πάλι του ΠΑΣΟΚ και ξαναγύρισαν. Και ευελπιστούμε ότι θα περισσέψει το ΠΑΣΟΚ, θα γίνει μια μεγάλη, ας το πούμε, όχι σαν πρώτα, αλλά θα ανεβάσει ποσοστά, θα περάσουμε το διψήφιο αριθμό. Όπως δείχνουν τα πράγματα βέβαια, και θα έρθουν και άλλοι νέοι, και νέοι θα έρθουν, γιατί στην συγκέντρωση που είχαμε προχθές ήμασταν αρκετοί νέοι και ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ. Ταυτόχρονα ο κ. Σεφερίδης σημειώνει ότι υπήρξαν νέα άτομα τα οποία συστρατεύτηκαν στους κόλπους του κινήματος. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα πληθαίνει. Συλλογικά θα γίνει ένα αρκετά μεγάλο κόμμα και πιστεύω να έρθει και η γεννηματά να περάσει και από το νομό μας. Έτσι θα ενθουσιαστεί και ο λαός, ο κόσμος δηλαδή του τόπου αυτού, για να πληθαίνουμε και. Το ΠΑΣΟΚ, όπως φαίνεται, αναγνωρίζει τις λανθασμένες τακτικές που ακολούθησε στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον κύριο Σεφερίδη, τα λάθη αυτά έχουν κατανοηθεί. Το ΠΑΣΟΚ τα πλήρωσε και από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα πορεία. Αυτά συζητήσαμε και προχθές. Το καταλάβαμε. Μείναν οι καθαροί, μείναν τα στελέχη τα παλιά και οι κανονικοί δημοκράτες. Αυτοί μείνανε. Τώρα θα έρθουν και οι άλλοι. Από το ΠΑΣΟΚ που φύγανε θα ξαναγυρίσουν σίγουρα. Για να δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευελπιστούμε πάλι ότι θα γίνει αυτό το μεγάλο βήμα. Θα γίνει.